Βασίλη, τι είχε η ΑΕΚ σήμερα και κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Παναθηναϊκού και να πετύχει μια πολύ μεγάλη νίκη? Νομίζω ότι φάνηκε το θέλαμε περισσότερο εμείς. Βάλαμε περισσότερο τα κορμιά μας, διαβάσαμε καλύτερα τις φάσεις. Ακολουθήσαμε σε μεγάλο ποσοστό κατά γράμμα τις οδηγίες του προπονητικού team. Εντάξει, σίγουρα είχαν και κάποιες απώλειες τα παιδιά, αλλά παρόλα αυτά είχαμε και εμείς απώλειες. Δηλαδή και ο Κένι αλλά και ο Στρέλινγκς που δεν θα παίξει φέτος ξανά, είναι τεράστιες απώλειες για την ομάδα. Νομίζω όμως ότι όλα τα παιδιά όσοι μπήκανε μέσα δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό για να κερδίσει η ομάδα, που ήταν μια νίκη που τη χρειαζόμασταν. Η ΑΕΚ δείχνει πολύ σκληρή για να λυγίσει πλέον ακόμα και σε τέτοιου τους παιχνίδια, απόντος του Στρέλινγκς, απόντος του Williams και ξεπερνώντας ακόμα και την κούραση. Έχουμε συνηθίσει πλέον. Νομίζω ότι γίνεται μια καλή διαχείριση του υλικού και μέσα από τις προπονήσεις αλλά και στους αγώνες. Και προσπαθούμε όλοι να βγάλουμε το καλύτερο μας σε αυτό, να πάρει από τον κάθε παίχτη που μπαίνει μέσα ο coach το καλύτερό του αυτό για να πάρουμε τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε. Σήμερα δεν ήταν μόνο το ξεκίνημα του παιχνιδιού, ήταν και στη διάρκεια του επιστρέψατε και ξαναεπιστρέψατε. Τι είχατε στο τέλος ώστε να μην επιτρέψετε στον Παναθηναϊκό να σας ξεπεράσει και να φτάσει αυτό στη νίκη? Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι πήγαμε πιο δυνατά στην μπάλα. Κερδίσαμε τις μέσα ουσιαστικά loose balls που λέμε. Εντάξει, βάλαμε και κάποια μεγάλα γαλάθια, και του Δημήτρη του Γαλάθι και το follow του Μίτσελ είναι μεγάλα γαλάθια. Ήθελαμε και λίγο την τύχη, έχασε ο Παναθηναϊκός κάποιες βολές, πολύ σημαντικό. Είχε τύχη ακόμα και το σου του Μπέικον έτσι όπως μπήκε και βγήκε η μπάλα? Σίγουρα. Είχε τύχη, αλλά η τύχη πάει με τους δυνατούς. Οπότε το δικαιούμασταν. Δυνατή η ΑΕΚ σήμερα, το δικαιούταν. Πλέον η σειρά με τη Χάπουελ, πώς την περιμένεις εσύ αλλά και όλη την ομάδα, δεδομένου ότι έχετε και το μειονέκτημα της έδρας? Δυστυχώς, από ότι δεν ξέρω τώρα αν θα παίξουμε Πέμπτη Σάββατο και μετά με Χάπουελ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εννοείς τα παιχνίδια στην Πάτρα με τον Προμηθέα και στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ. Έχουν μαζευτεί πολλά παιχνίδια, δηλαδή με το αναβληθέν παιχνίδι, αλλά την περιμένουμε τη σειρά. Πρώτα όμως θα κοιτάξουμε αυτά τα παιχνίδια, αν είναι 2 ή 1. Νομίζω ότι, όπως είπα και πριν, ότι είναι η δικιά μας η ομάδα έτσι όπως είναι φτιαγμένη. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να κερδίσει και να χάσει τον οποιοδήποτε. Τα τελευταίο καιρό πάμε προς το να κερδίσουμε όλες τις ομάδες. Έχουμε χάσει δηλαδή μόνο με τη Μάλαγα. Ελπίζω να το κρατήσουμε μέχρι το τέλος. Είναι δύσκολο, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα παλέψουμε σε όλα τα παιχνίδια. Όντας ΑΕΚ από ατσάλι ή ΑΕΚ δεμένη και μέσα από τα προβλήματά της ακόμα περισσότερο? Ένας συνδυασμός. Ελπίζω να έχουμε την υγεία μας όσοι έχουμε μείνει στην ομάδα και να τελειώσουμε τη σεζόν σου καλύτερα γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.